Μία ομάδα 22 Γάλλων ερευνητών άρχισε να εργάζεται στη Βηρητό προς αναζήτηση ανθρώπινων σωρών αλλά και στοιχείων που θα βοηθήσουν στην έρευνα για τις αιτίες που προκάλεσαν τη φωνική έκρηξη της Τρίτης. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βρούμε τις δομές που αντιστάθηκαν κάτω από τους τόνους ερυπείων. Οι γαλλικές και ρωσικές ομάδες διάσωσης με σκύλους ερευνούν την περιοχή και τουλάχιστον 3 ακόμη σώματα ανασύρθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Η κυβέρνηση ξεκίνησε έρευνα, ενώ δέχεται δρυμία κριτική με πολλούς Λιβανέζους να τις επιρρύπτουν ευθύνες για αμέλεια και διαφθορά. Η Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών ζητά μια ανεξάρτητη έρευνα, επιμένοντας ότι οι εκκλήσεις των θυμάτων για λογοδοσία πρέπει να ακουστούν. Ο λαός είναι θυμωμένος επειδή δεν πιστεύει ότι η κυβέρνηση προχωράει σε διεξοδική έρευνα, ούτε ότι υπάρχουν όροι διαφάνειας και πιστεύουν ότι όποιος και αν ήταν υπεύθυνος στην κυβέρνηση θα υπήρχε μία ακόμη συγκάλυψη, όπως είδαμε τα τελευταία 30 χρόνια. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η έρευνα περιπλέκεται από την τεράστια κλίμακα των ζημιών, αλλά και την κατάσταση του Λιβάνου, αναφερόμενη στην πολιτική και οικονομική κρίση στη χώρα πριν από την έκρηξη.